Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα φτάσαμε στο τέλος μιας περίοδου κίνησης του 6ου Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 2017. Πρόκειται πλέον για έναν θεσμό του ομίλου μας, που σκοπό έχει την ανάδειξη νέων ταλέντων στην ελληνική λογοτεχνία, δίνοντας βήμα σε νέους συγγραφείς, βήμα αναγνώρισης, ηθικής ανταμοιβής και εμψύχωσης. Αυτή την τέχνη του γραπτού λόγου γιορτάζουμε σήμερα. Αυτή την τέχνη της καλλιτεχνικής απόλαυσης, που είναι έμφυτη ανάγκη της ανθρώπινης ζωής, γιατί μας δίνει τέρψη, μας βοηθά να ξεφεύγουμε από την καθημερινή ρουτίνα και εξειδανικεύει με σκοπό να εξυψώσει τον άνθρωπο ψηλά και μπροστά. Αυτή την υπέροχη τέχνη που οι συμμετέχοντες αποτύπωσαν σε άψυχο χαρτί, ό,τι αισθάνθηκαν, ονειρεύτηκαν, φαντάστηκαν, αγάπησαν, έζησαν, ξεδιπλώνοντας τις μύχιες σκέψεις τους, κάνοντας γέφυρα την ψυχή τους, για να μας μεταβιβάσουν κάθε του συγκίνηση. Συγχαίρω λοιπόν όλους τους συμμετέχοντες, διακριθέντες ή μη, για την προσπάθειά τους να αγγίξουν πάνω απ' όλα τις καρδιές μας, κυρίες και κύριοι, και να ευχαριστήσω όλους τα καταξιωμένα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, βραβευμένους και πολυγραφότατους, για την αποδοχή τους αφενός στην πρόσκλησή μας, αλλά και για την αγάπη στους νέους λογοτέχνες, σκύβοντας πάνω από κάθε κείμενο με υπομονή και δείκτη δικαίου στην απονομή της βαθμολογίας. Εύχομαι, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, ο χρόνος είναι πολύτιμος σήμερα, πάντα να υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που να μας ενδυναμώνουν με την ηθική και την τέχνη του πνεύματος. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ και καλή συνέχεια στην όμορφη βραδιά που εξελίσσεται. Ευχαριστώ πολύ.